ήσαν διαπαντός εν το ιερό, ενούντες και ευλογούντες τον Θεόν. Οι Άγιοι Απόστολοι, αγαπητοί αδελφοί, μετά από την υπόσχεση που έδωσε ο Κύριος κατά την ανάληψή Του, έδωσε υπόσχεση ο Κύριος μετά την ανάληψή Του στους Αγίους Αποστόλους, ότι θα Του στείλει το Άγιο Πνεύμα. Και οι Άγιοι Απόστολοι ήσαν συνεχώς προσευχόμενοι και περίμεναν την εκπλήρωση αυτής της υποσχέσεως. Και μετά από 10 ημέρες, το Πνεύμα το Άγιο κατέβηκε εν είδη πυρήνων γλωσσών και ενεπλήστησαν πάντες Πνεύματος Αγίου. Και λέγει κάπου ο Απόστολος στην προς Ρωμαίους επιστολή, «Ήτης Πνεύμα Χριστού ουκ έχει, ούτως ουκ έστειν αυτού». Εάν κάποιος λέει δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, το Πνεύμα το Άγιο, αυτός δεν είναι του Χριστού. Από αυτό κατανοούμε ότι όπως οι Άγιοι Απόστολοι πήραν το Πνεύμα το Άγιο, ενώ προσεύχοντο και αγωνίζοντο πνευματικά, έτσι πρέπει και εμείς να αγωνιστούμε πνευματικά για να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο. Και πώς είναι δυνατόν να αξιωθούμε αυτής της χάριτος και της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος, μας το λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ερμηνεύοντας τον κανόνα της Πεντηκοστής. Και λέγει τα εξής. Εάν, λέγει, καταφρονήσουμε όλα τα πράγματα του κόσμου και στρέψουμε το νου μας μέσα στην καρδιά μας, εκεί μέσα, όπως σε ιερό και ευκτήριο οίκο, προσευχόμαστε νοερά στον Θεό πάντοτε, σύμφωνα με το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε την καρδιά μας ναό, όπου εκεί μέσα θα μπαίνουμε με το νου μας, με την προσοχή μας δηλαδή, με την ψυχή μας, με τη σπουδαιότερη δύναμη της ψυχής μας, που λέγεται νους, και είναι ο οφθαλμός της ψυχής, και εκεί μέσα θα παραμένουμε και θα επικαλούμαστε τον Κύριο σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου και του Αγίου Αποστόλου, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Και έτσι θα γίνει η καρδιά μας ένας ευκτήριος οίκος και θα μοιάζουμε έτσι στους Αγίους Αποστόλους, οι οποίοι, όπως λέγει στις πράξεις, ήσαν διαπαντός εν το ιερό, ενούντες και ευλογούντες τον Θεόν. Δηλαδή, συνεχώς ευρισκόμενοι στο ιερό, στο ναό, δοξολογούσαν τον Θεό. Και γι' αυτό και αισθητά, αλλά και νοερά, και με το νου τους, αλλά και με το σώμα τους και με τις αισθήσεις τους, με όλη τους την ύπαρξη, πήραν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πώς λοιπόν εμείς θα καταφέρουμε να μοιάσουμε στους Αγίους Αποστόλους και να πάρουμε και εμείς αυτή τη χάρη? Και απαντάει ο Άγιος Νικόδημος, εάν και εμείς ανεβούμε στο υπερό, όπως οι Απόστολοι, που ανέβηκαν στο υπερό και εκεί την ημέρα της Πεντηκοστής γέμισαν με το Πνεύμα του Άγιο. Και τι σημαίνει να ανεβούμε στο υπερό, λέει ο Άγιος Νικόδημος? Να υψωθούμε πάνω από τα γήινα, πάνω από κάθε κοσμικότητα, από κάθε κοσμικό τρόπο ζωής, από κάθε φιλιδονία, φιλαργυρία και φιλοδοξία, που είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του κοσμικού τρόπου ζωής. Δηλαδή η επιθυμία για τις απολαύσεις τις αρχικές, η επιθυμία για συγκέντρωση χρημάτων και υλικών αγαθών και η αγάπη της δόξας του κόσμου. Και η αγωνία του τι θα πει ο κόσμος για μας. Αν ο άνθρωπος δεν υψωθεί πάνω από αυτά, δεν ανέβει σε αυτό το υπερό, το πνευματικό, δεν μπορεί να πάρει το Πνεύμα του Άγιου. Αλλά και όχι μόνο από αυτά τα πάθη που είναι θεμελιώδη, τα τρία αφή, τη φιλιδονία, τη φιλαργυρία και τη φιλοδοξία, αλλά και από κάθε άλλο πάθος θα πρέπει να υψωθεί ο άνθρωπος, να αποχωριστεί και να ανέβει
προς τον Θεό. Και τότε το Πνεύμα το Άγιο κατέρχεται, κατεβαίνει και έρχεται σε μας. Εάν δεν υψωθούμε εμείς από τα γήινα, από τα πάθη, ούτε το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει σε μας. Λέγει ο Άγιος Δηγόρος ο Θεολόγος. Το ένα είναι ότι πρέπει να κατεβεί κάπως ο Θεός προς εμάς. Το άλλο είναι το να ανέβουμε εμείς και έτσι να επέλθει η κοινωνία μεταξύ Θεού και ανθρώπων, της αξίας συγχωνευμένης. Γιατί όσο παραμένει το καθένα στη δική του θέση, δηλαδή ο Θεός στη θέση της περιοπής και ο άνθρωπος στη θέση της ταπείνωσης, κυλιόμενος δηλαδή στα πάθη και στο βούρκο και στη λάσπη της γης, τότε είναι άμυκτος η αγαθό της και ακοινώνητο το φιλάνθρωπο. Δηλαδή δεν εκπληρώνεται η φιλανθρωπία του Θεού και δεν φανερώνεται η αγαθότητά Του. Όχι γιατί ο Θεός δεν είναι αγαθός και φιλάνθρωπος, αλλά γιατί ο άνθρωπος δεν ανταποκρίνεται και δεν θέλει να ξεχωρίσει τον εαυτό του από τα πάθη και την αμαρτία. Οπότε μένει αβοήθητος από τον Θεό, γιατί εμποδίζει τον Θεό να τον βοηθήσει και έτσι γίνεται άμυρος της χάρης, δεν μπορεί να πάρει τη χάρη. Πώς ο άνθρωπος μπορεί να ανέβει λοιπόν για να συναντήσει τον Θεό? Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Εάν έχουμε, λέει ο Άγιος Νικόδημος, καθαρή καρδιά από τα πάθη και ειρηνική ψυχή από τους βλάσφημους και πονηρούς και αισχρούς λογισμούς. Η καθαρή καρδιά είναι σαν ένα καθαρό καθρέφτη, ο οποίος ελκύει στον εαυτό του τις ακτίνες του Αγίου Πνεύματος και προξενεί στον άνθρωπο την χάρη του ευθέως Πνεύματος, του αγαθού Πνεύματος, όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ. Πρώτα, λέει, καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμί ο Θεός. Δηλαδή, φτιάξε, δημιούργησε μέσα μου, Κύριε, καρδιά καθαρή. Γιατί βεβαίως όσο και αν προσπαθήσει ο άνθρωπος, και πρέπει να προσπαθήσει να καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη, δεν θα καταφέρει όμως τίποτε αν δεν έρθει και η Θεία Βοήθεια, η οποία έρχεται όμως σε αυτούς που κάνουν ανθρωπίνως ό,τι εξαρτάται από αυτούς. Και στη συνέχεια τι λέγει ο προφήτης Δαβίδ? «Και πνεύμα ευθές εγκαίσον της εγκάτης μου». Δηλαδή αν δεν υπάρχει καθαρή καρδιά, δεν μπορεί να έρθει το ευθές πνεύμα, το Πνεύμα το Άγιο στα έγκατά μας, στο είναι μας, στην ψυχή μας. Και ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας τον 61ο Ψαλμό, λέει: «Είναι αδύνατο να γίνουμε εμείς δεκτικοί της Θείας Χάριτος, εάν δεν απομακρύνουμε από τις ψυχές μας τα πάθη της κακίας που μας έχουν προκαταλάβει. Είδα εγώ, λέει, γιατρούς που δεν έδωσαν τα σωτήρια φάρμακα πριν να κενώσουν με εμετούς την οσοποιό ύλη, την οποία έβαλαν μέσα τους οι ακόλαστοι από κακή δίαιτα. Θα πρέπει να διάσεις από τη λάσπη, από τη βρωμιά και έτσι να δεχθείς το σωτήριο φάρμακο και να αποκατασταθεί η υγεία. Και κάποιο αγκείο, εάν είναι προκατηλημένο από βρώμικο υγρό, λέει ο Μέγας Βασίλειος, εάν δεν ξεπληθεί, δεν μπορεί να δεχθεί την επιρροή του μύρου. Δεν μπορεί σε ένα βρώμικο σκεύος, σε ένα βρώμικο δοχείο, να βάλεις καθαρό και ευώδες μύρο, εάν δεν το αδειάσεις πρώτα από τη βρωμιά και δεν το ξεπλύνεις καλά. Πρέπει λοιπόν να αδειάσει από τα προϋπάρχοντα η ψυχή μας, από κάθε ρήπο, για να μπορέσει να δεχθεί αυτά που πρόκειται να μεταφερθούν μέσα του από το Πνεύμα το Άγιο, που είναι πνεύμα ευώδες. Όμοια και η ειρήνη της ψυχής από τους κακούς λογισμούς γίνεται κατά κάποιο τρόπο τόπος χωρητικός των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται εκεί που υπάρχει ειρήνη. Αλλά πότε έχει ειρήνη ο άνθρωπος και η ψυχή? Όταν δεν έχει άγχος και αγωνία, όταν δεν έχει πάθη.
δεν έχει αμαρτίες, δεν έχει τα άτακτα κινήματα του θυμού και της επιθυμίας. Όταν έχει αδειάσει από τη βρωμιά και τη δυσοδεία της αμαρτίας, τότε έρχεται η ειρήνη στην ψυχή. Και τότε η ειρήνη αυτή, η ειρηνική αυτή ψυχή, γίνεται τόπος κατάλληλος για να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και λέει στον 75ο Ψαλμό «Και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού». Ο τόπος του Αγίου Πνεύματος είναι η ειρηνική ψυχή. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ταραγμένος, αγχωμένος, γεμάτος κακίες, ζήλιες, φθόνους, νησικακίες, φιλιδονίες, να δεχθεί μέσα του το ειρηνικό Πνεύμα του Θεού. Εάν λοιπόν αυτά φροντίσουμε, να τα κατορθώσουμε, να γίνουμε δηλαδή ειρηνικοί, ελευθερωνόμενοι από τα πάθη, καθαροί, από κάθε ρήπο, από κάθε λογισμό, αισχρό, πονηρό, βλάσιμο, τότε αδελφοί θα δεχθούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, κατά αναλογία της καθαρότητάς μας. Και έτσι θα ζήσουμε στο εξής, ως οικείοι του Χριστού, συγγενείς δηλαδή του Χριστού, και όχι ως ξένοι και αλότριοι αυτού. Γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, ή της Πνεύμα Χριστού ουκ έχει, ούτως ουκ έστιν αυτού. Εάν δεν έχουμε ενεργό μέσα μας το Πνεύμα του Χριστού, το Πνεύμα του Άγιο, δεν είμαστε του Χριστού, δεν είμαστε δικοί Του, είμαστε ξένοι. Και αφού αποβάλλουμε το φρόνημα της σάρκας, το οποίο είναι θάνατος και ταραχή, βλέπουμε και το σύγχρονο κόσμο πόσο είναι ταραγμένος και συγχυσμένος. Γιατί όμως? Γιατί έχει το φρόνημα της σαρκός. Δεν έχει ξεπεράσει το φόβο του θανάτου, δεν είναι αναστημένος και θεραπευμένος πνευματικά, φοβάται το θάνατο. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού δεν φοβάται το θάνατο το βιολογικό, φοβάται μόνο το θάνατο τον αιώνιο, το χωρισμό της ψυχής δηλαδή από τη χάρη του Θεού, από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αν έχεις το φρόνημα λοιπόν της σαρκός, αυτό το φρόνημα είναι θάνατος. Αν έχεις όμως το φρόνημα του Πνεύματος, αυτό το φρόνημα είναι ζωή και ειρήνη. Αυτό το φρόνημα πρέπει να αποκτήσουμε. Και τότε θα πάρουμε σαν αραβώνα από αυτή τη ζωή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και ο αραβώνας ξέρουμε ότι προαναγγέλει το γάμο. Ο γάμος είναι στη μέλουσα ζωή. Αν πάρεις από εδώ τον αραβώνα του Πνεύματος, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε στη μέλουσα ζωή θα πάρεις και την πλουσιότερη και τελειότερη χάρη, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, πλήρη και τελεία. Τη χάρη αυτή θα την απολαύσεις δια της ενεργίας και φιλανθρωπίας, λέει ο Άγιος Νικόδημος, του Παναγίου και Ζωοποιού και Τελεταρχικού Πνεύματος, ό πρέπει, στο οποίο πρέπει πάσα δόξα, συν το ανάρχο προβολή αυτού, μαζί και στον άναρχο προβολέα του Αγίου Πνεύματος, που είναι ο Πατήρ, και το ομοουσίο αυτού λόγου, και στον ομοουσίο με αυτόν λόγο, τον Υιόν του Θεού, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ήθελε λοιπόν, αδελφοί μου, και εμείς να αποκτήσουμε αυτή τη χάρη, ή πιο σωστά να ενεργοποιήσουμε αυτή τη χάρη που πήραμε στο Άγιο Βάπτισμα, όπως είπαμε αγωνιζόμενοι, να καθαρίσουμε τον εαυτό μας, καθαρίζοντας τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Το δέθω ημοδόξα πάντοτε νίκαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.